Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Κρίσιμη μάχη στη Βουλή για τη διαπραγμάτευση. Σύννεφα πάνω από την Αθήνα μετά τις τελευταίες κινήσεις της κυβέρνησης. Πώς αντιδρούν οι θεσμοί? Σοβαρό τροχαίο στο Καλάμι. Ανατράπηκε αυτοκίνητο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Γραμμή στήριξης για γυναίκες μετανάστριες. Πρωτοποριακό σύστημα βοήθειας δρομολογούν για τις μετανάστριες οι γυναικείοι σύλλογοι του Ηρακλείου. Μαζεύει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ο Δήμος Χανίων. Βγήκε παγανιά ο Γερανός. Την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ως μόνο ρεαλιστικό τόπο συμφωνίας με τους εταίρους επιχείρησε να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας στην κρίσιμη συνεδρίαση της Βουλής για τη διαπραγμάτευση, ξεκαθαρίζοντας ότι το κείμενο που κατέθεσαν οι δανειστές είναι μη ρεαλιστικές και αποτελούν οπισθοχώρηση από το σημείο που είχαν φτάσει οι διαπραγματεύσεις και πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνενέσει σε παράλογες προτάσεις. Από τη δική του πλευρά, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος μιλώντας από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε πως η χώρα πάει σε αναγκαστικό δανεισμό και σε τρίτο μνημόνιο. Η πρόταση της Τρόικας είναι να πάτε κατευθείαν σε νέο μνημόνιο, όταν εμείς τη χώρα τη βγάζαμε από το μνημόνιο, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έλεγε την αλήθεια ότι η συμφωνία έρχεται και καθαρογράφεται, υποστηρίζοντας παράλληλα πως δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση. Σε υψηλούς τόνους ήταν και οι τοποθετήσεις των υπολείπων πολιτικών αρχηγών, με τον Πρωθυπουργό να βάζει στο στόχαστρό του τους κυρίους Σαμαρά, Θεοδωράκη και Βενιζέλο. Αναφερόμενος δε στον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσίπρας του είπε χαρακτηριστικά πως απόψε επέστρεψε στο αντιμνημονιακό του προφίλ, το οποίο είχε εγκαταλείψει τα 2,5 τελευταία χρόνια. Να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλω σε αυτό το σημείο να ομολογήσω ενώπιον σας και ενώπιον του ελληνικού λαού με ειλικρίνεια ότι η εισήγηση που μου παρέδωσε ο πρόεδρος Γιούνκερ εκ μέρους των τριών θεσμών προχθές στις Βρυξέλλες με εξέπληξε δυσάρεστα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα μας παρέδιδαν μια πρόταση που δεν θα ελάμβανε καθόλου υπόψη της το κοινό έδαφος της επιτρίμηνο διαπραγμάτευσης στα Brussels Group. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι η ειλικρινής προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για μια έντιμη και συνολική λύση από κάποιους θα εκλαμβάνονταν ως αδυναμία. Κυρίως όμως δεν μπορούσα να φανταστώ πως οι πολιτικοί και όχι οι τεχνοκράτες δεν θα μπορούσαν να κατανοήσουν ότι μετά από 5 καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητας του μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλούς συνταξιούχους ή την αύξηση κατά 10 μονάδες στο ΦΠΑ του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει Έλληνας βουλευτής που να τα ψηφίσει αυτά και αν κάνω λάθος, ας με διαψεύσετε. Δυστυχώς οι προτάσεις που κατατέθησαν από την πλευρά των θεσμών είναι σαφώς μη ρεαλιστικές και αποτελούν οπισθοχώρηση σε σχέση με το κοινό έδαφος που οικοδομήθηκε με μεγάλες δυσκολίες, ομολογώ, κατά τις διαπραγματεύσεις. Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνενέσει σε παράλογες προτάσεις, μέσα από τις οποίες ό,τι κερδίζεται από τον τερματισμό της λιτότητας με τα χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα επιστρέφει από το παράθυρο με εξοντοτικά μέτρα στους χαμηλούς συνταξιούχους και στη μέση ελληνική οικογένεια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η πρόταση αποτέλεσε μια κακιά στιγμή για την Ευρώπη ή έστω ένα κακό διαπραγματευτικό τρίκ και πολύ σύντομα θα αποσυρθεί από τους ίδιους τους εμπνευστές του. Θεωρώ με όλα αυτά καθήκον μου προτού πάρω τις οριστικές αποφάσεις για τις επίσημες απαντήσεις προς τους θεσμούς, να ακούσω με προσοχή τη γνώμη των κομμάτων σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα.
βασική ευθύνη προφανώς και αναλογεί στην κυβέρνηση. Αλλά σήμερα θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη της αντιπολίτευσης με αίσθημα πατριωτικής ευθύνης και με το χέρι στην καρδιά, αν μας καλείτε να αποδεχθούμε την πρόταση που κατέθεσαν οι τρεις θεσμοί ή αν συντάσσεστε εναντίον. Πολλοί δικοί σας μιλάνε τις τελευταίες μέρες για πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Ακόμα και εσείς ο ίδιος το υπενιχθήκατε. Ελπίζω να μην νομίζετε ότι μας απειλείτε. Να σας το πω μάλλον. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία δεν φοβόμαστε τις εκλογές. Η χώρα είναι που δεν αντέχει τις εκλογές. Οι εκλογές που προκαλέσαν τον περασμένο Γενάρη οδήγησαν τη χώρα πολύ πίσω. Νέες πρόορες εκλογές θα την πάνε ακόμα πιο πίσω. Η χώρα δεν το αντέχει. Θα τη φέρουν πολύ πιο κοντά στο ατύχημα. Και ύστερα για πείτε μου, αν δεν κάνετε συμφωνία, πώς θα κάνετε εκλογές? Με τη χώρα ήδη σε χρεοκοπία, σε συνθήκες άγριες, κοινωνικού αναβρασμού? Και τι θα ζητήσετε από τον κόσμο? Να σας δώσει έγκριση για σύγκρουση? Κάτι τέτοιο, να το ξέρετε, θα μετέτρεπε τις εκλογές σε δημοψήφισμα ναι ή όχι στο ευρώ. Μη σας πω ναι ή όχι στην Ευρώπη, γιατί η ρήξη με την Ευρώπη ξεπερνά κατά πολύ το ευρώ. Εκτός πια, και αν όπως πολλοί υποπτεύονται σήμερα, αυτό ήταν και από την αρχή ο στόχος σας. Να μας βγάλετε από το ευρώ πρώτα με τις προηγούμενες εκλογές, τις πρόορες, και τώρα με το δεύτερο κύκλο γύρω εκλογών. Και επειδή θα χάσετε αυτή την αναμέτρηση, γιατί ο κόσμος είναι υπέρ της παραμονής στο ευρώ, να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να ωφελήσει τη χώρα μια τέτοια εμφύλια πόλωση. Και μην ξεχνάτε ότι κερδίσατε τις εκλογές με την υπόσχεση να φέρετε μια καλύτερη συμφωνία μέσα στο ευρώ. Και ήδη αυτό το οποίο έχει προταθεί είναι χειρότερη συμφωνία και νέο μνημόνιο. Και αυτό το βλέπουν τώρα οι πάντες. Παράνομα τα μνημόνια λοιπόν. Παράνομη και η συμφωνία την οποία πρόκειται να υπογράψετε, εάν υπογράψετε, και είναι πραγματικά απορίας άξιων πως αυτά τα οποία λέγατε χθες σήμερα τα έχετε ξεχάσει. Περιμέναμε, είναι αλήθεια, όχι μόνο εμείς, νομίζω όλος ο ελληνικός λαός σήμερα, κυρίες και κύριοι, λίγες περισσότερες αλήθειες από τον Πρωθυπουργό, μεγαλύτερη ειλικρίνεια, σταρά τα λόγια. Περιμέναμε να μας πει ότι πραγματικά έχουμε λίγες μέρες μπροστά μας για να κάνουμε μια συμφωνία. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Τσίπρα, ο χρόνος μας τελειώνει την 14η Ιουνίου. Μέχρι τότε η Ελλάδα πρέπει να έχει αποφασίσει. Με ευθύνη της κυβέρνησης και των δανειστών, ο ελληνικός λαός βρίσκεται στη μέγενη ενός εκβιασμού, όχι βέβαια πρωτόγνωρου, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνου. Δηλαδή, να διαλέξει το σχέδιο Juncker ή το σχέδιο το κυβερνητικό του ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτός ο εκβιασμός κυριαρχήσει, ο λαός θα ζήσει ένα καινούριο μακρόχρονο διάστημα ακόμα μεγαλύτερης φτώχειας, φόβου, δυστυχίας. Ο ελληνικός λαός τον Ιανουάριο του 2015 αποφάσισε να αλλάξει τη σελίδα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε να αποκτήσει μια κυβέρνηση η οποία θα προασπίσει την εθνική κυριαρχία, τη δημοκρατία, τον κοινοβουλευτισμό. Θα αποκαταστήσει τα μέτρα αυτά που οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην εξαθλίωση, στη διάλυση τη μεσαία τάξη, τους νέους στην ανεργία. Ήρθε και επανέλαβε με μεταφυσική βεβαιότητα αυτά που έλεγε προεκλογικά και τις πρώτες μετεκλογικές εβδομάδες, ότι οπωσδήποτε θα επιτευχθεί συμφωνία, διότι όλοι θα υποχωρήσουν μπροστά στη στεναρή στάση της ελληνικής κυβέρνησης, διότι σε τελική ανάλυση αποφασίζει μόνος του ελληνικός λαός, μόνη της η ελληνική βουλή, μόνη της η ελληνική κυβέρνηση. Βαρύ είναι το κλίμα ανάμεσα στην Αθήνα και τους δανειστές μετά την απόφαση της κυβέρνησης να μην πληρώσει τη δόση των 300 εκατομμυρίων ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μια γενικευμένη αντίδραση στις Βρυξέλλες, όπου σύμφωνα με πληροφορίες Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνιζαν ότι δείχνει τις διαθέσεις της κυβέρνησης να οδηγήσει τη συζήτηση στα άκρα. Δεν πραγματοποιήθηκε τελικά η προγραμματισμένη για την 5η το απόγευμα εκδήλωση για την παιδεία στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με κεντρική ομιλήτρια την πρώην Υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.
Στο χώρο που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση, επικράτησε ένταση από συγκεντρωμένους, με αποτέλεσμα οι οργανωτές να αποφασίσουν την ματαίωσή της. Για βία από ομάδα ακροαριστερών με μια μικρή πλειοψηφία που επιδιώκει να τρομοκρατεί χρόνια τώρα την κοινωνία των Χανίων, κάνει λόγο η Επιτροπή Χανίων Πρωτοβουλία για την Παιδεία 2015, με αφορμή τα θλιβερά επεισόδια που διαδραματίστηκαν χθες το βράδυ στο πνευματικό κέντρο και καλεί τους τοπικούς βουλευτές να πάρουν θέση και να καταδικάσουν αυτές τις πρακτικές. Που φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης εισβάλλουν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Χανίων φωνάζοντας συνθήματα, έχοντας προηγουμένως πραγματοποιήσει πορεία διαμαρτυρίας για τις πολιτικές στο χώρο της εκπαίδευσης. Πάρτε το χαμπάρι καλά! Εσείς οι ολοφιλελεύθερες πολιτικές στο Παλμός, η Διαμαντοπούλου μαζί με τον Χρυσπολέτη ανήκει στο παρελθόν. Τελειώσατε! Δεν σας αφήνω, θα σας ενοχλώ συνέχεια όπως με κομπανάγατε κι εσείς κάθε φορά που διαδήλωνα για δωρεάν τη δημόσια παιδεία. Κατά την είσοδο των διαμαρτυρόμενων στο πνευματικό κέντρο υπήρξε ένταση, διαπληκτισμοί αλλά και ανταλλαγή ύβρεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη ματέωση της εκδήλωσης. Δυστυχώς, παρόμοιες μεθόδους βλέπουμε σήμερα να εφαρμόζονται από δίθεν προοδευτικούς ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Η εκδήλωση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς. Σας καλούμε να μην χαθούμε, να αγωνιστούμε όλοι ώστε τέτοιου είδους φασιστικές εκδηλώσεις να μην υπάρξουν στο μέλλον ούτε στην πόλη μας ούτε στη χώρα. Για άσκηση βίας από ομάδα ακροαριστερών μιας μειοψηφίας που επιδιώκει να τρομοκρατεί χρόνια τώρα την κοινωνία των Χανίων, κάνει λόγο η Επιτροπή της Πρωτοβουλίας για την Παιδεία. Η πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και πρώην υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία επρόκειτο να μιλήσει στην εκδήλωση, σχολίασε ότι όσα διαδραματίστηκαν ήταν η αποτύπωση της βίας. Αυτό που έγινε απόψε, που είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, πάντοτε από τις ίδιες ακραίες μειοψηφίες, είναι η αποτύπωση της βίας. Στη δημοκρατία, άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τη βία με βία. Δεν μπορούμε ούτε να σηκωθούμε, να χτυπιόμαστε, να βριζόμαστε ή να φωνάζουμε. Στη δημοκρατία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν απόψεις, συνθέτουν απόψεις και οι πλειοψηφίες, λαμβάνοντας υπόψη τις μειοψηφίες, προχωρούν μπροστά. Ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστήριξε ότι στόχος των διαμαρτυρόμενων ήταν να παρουσιάσουν τα προβλήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι να ματαιώσουν την εκδήλωση. Ναι, όντως δεχθήκαμε φρασιστικές επιθέσεις. Μας είπαν φασίστες, μας είπαν ότι ερχόμαστε και διαλύουμε εμείς τις διαδικασίες. Μας εκβιάσαν για μηνύσεις επειδή βρεθήκαμε στη διαδικασία και δεν προκυπηλακίσαμε άνθρωπο. Αυτό ήταν ο πραγματικός εκβιασμός. Άμα θέλανε εκδήλωση και εμείς είπαμε να γίνει ησυχία και να ξεκινήσει η εκδήλωση. Αλλά βγήκε ο ίδιος από την Πρωτοβουλία Επιτροπής Χανίων. Είδατε και νομίζω ότι το έχετε τραβήξει και οι ίδιοι και είπε ότι αυτή η πρωτοβουλία σταματάει γιατί κάνουν αντισυγκέντρωση φασιστική και το καθεξής. Του ζήτησα και εγώ η ίδια, όπως έγινε και χθες στο Ηράκλειο, να έρθουν, να πάρουν το μικρόφωνο, να μιλήσουν. Αυτό δεν έγινε. Έγινε από την πρώτη στιγμή βία είσοδος, προπυλακίστηκαν ηλικιωμένοι άνθρωποι, προπυλακίστηκαν άνθρωποι σεβαστοί στην κοινωνία των Χανίων με έναν τρόπο που δεν συνάδει με την αγωγή που πρέπει να έχει ένας νέος επαναστάτης σε κάθε εποχή. Πρέπει κάτι να γίνει γιατί αυτά τα πράγματα η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα, πάμε για ρήξη και τώρα αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Αποδεικνύεται σήμερα, δυστυχώς, ότι η Επιτροπή Παιδεία 2015, η Επιτροπή Χανίων, δεν έχει το σθένος να συζητήσει για τα προβλήματα και για τις θέσεις της μπροστά στη νεολαία και μπροστά στους εκπαιδευτικούς. Και δεν έχει αυτό το σθένος, γιατί στην πραγματικότητα είναι υπόλογοι μπροστά στη νεολαία και στους εκπαιδευτικούς. Με σημερινή της ανακοίνωση, η Οργανωτική Επιτροπή Χανίων της Πρωτοβουλίας Παιδεία 2015 επισημαίνει μεταξύ άλλων: αυτά τα γεγονότα σε καμία περίπτωση δεν θα μας πτωήσουν στη συνέχιση των προσπαθειών μας για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να εμποδίσουμε την οπισθοδρόμηση στην παιδεία και την εξαθλίωση των πολιτών. Συνολική μελέτη για την αξιοποίηση του αεροδρομίου του Μάλεμε θα υποβάλει άμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Η μελέτη, όπως έγινε γνωστό, θα εκπονηθεί σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.
2 ημέρες μετά τη συνάντηση του Πάνου Καμένου με τον Γιάννη Μαλανδράκη και την προτροπή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας προς τον Δήμαρχο Πλατανιά να καταθέσει τη δική του πρόταση για την αξιοποίηση του πρώην στρατιωτικού αεροδρομίου του Μάλεμε, οι διαδικασίες για την εκπόνηση της μελέτης ξεκίνησαν. Ο Δήμος Πλατανιά έχει υπογράψει ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΜΑΙΧ καθώς και με το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχουμε υπογράψει, ζητάω σήμερα από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, τον κύριο Ζωπουνίδη, αλλά και από τον Διευθυντή του ΜΑΙΧ, τον κύριο Μπαγουράκη, να έχουμε τη δυνατότητα στο άμεσο διάστημα που ακολουθεί, μετά και τις επαφές που είχαμε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Καμένο, αλλά και τις δηλώσεις του αναπληρωτού άμυνας του κυρίου Ίσυχου κατά τη διάρκεια των επαιδειακών εκδηλώσεων της Μάχης της Κρήτης, μία καταρχήν προσέγγιση των χρήσεων γης στον χώρο του αεροδρομίου του Μάλεμε, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια το υφιστάμενο ΣΚΟΑΠ, όπου θα λάβουν υπόψη τους και όλες τις τεκμηριωμένες προτάσεις που θα υπάρχουν από συλλογικούς και παραγωγικούς φορείς της περιοχής, προκειμένου να είναι στα πλαίσια μιας σύνταξης προμελέτης, ώστε στο επόμενο διάστημα να μπορούμε να είμαστε τεκμηριωμένοι σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των χρήσεων γης στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς και των δραστηριοτήτων. Ο Γιάννης Μαλανδράκης υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης και του ΜΑΙΧ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος Πλατανιά. Πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα θα αναπτυχθεί αυτή η διαβούλευση από αυτούς τους δύο επιστημονικούς και με κύρος φορείς του νομού μας, που έχουν και την επιστημονική επάρκεια, αλλά πιστεύω και την άξια δυνατότητα των στελεχών τους για να μπορούν να το αξιοποιήσουν τις προτάσεις που θα πάρουν και να τις αξιολογήσουν, προκειμένου να πάμε σε μια ουσιαστική φάση διαβούλευσης για τη χρήση του αεροδρομίου του Μάλεμε. Κατά την προχθεσινή επίσκεψή του στο Δημαρχείο Πλατανιά, ο Πάνος Καμένος ξεκαθάρισε ότι το πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο του Μάλεμε δεν πρόκειται να παραχωρηθεί δωρεάν. Ωστόσο, η Δημοτική Αρχή δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια διεκδίκησής του προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Δείτε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του δελτίου μας. Σηκώνει αυτοκίνητα ο Δήμος Χανίων. Παρελθόν θα αποτελούν σε λίγες ημέρες τα εγκαταλελειμμένα οχήματα από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στην Κρήτη. Η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών δίνει την θέση της στις άστατες καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα διατηρηθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και περαιτέρω επιδείνωση από την Κυριακή το απόγευμα. Οι νεφώσεις, οι τοπικές βροχές και η ενίσχυση των βορείων ανέμων θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες στην Κρήτη. Τα φαινόμενα που θα αρχίσουν να εκδηλώνονται από αύριο Σάββατο θα είναι πιο έντονα στις δυτικές και κεντρικές περιοχές του νησιού. Το βόρειο ρεύμα που θα ενισχυθεί στο Αιγαίο, καθώς επίσης και κάποιες ανωδικές κινήσεις οι οποίες αρχίζουν να δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα, θα δημιουργήσουν ένα καιρό άστατο για την Κρήτη με βροχές κατά περιόδους, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να δώσουν μία ένταση κυρίως την Κυριακή προς τη Δευτέρα. Πιο αναλυτικά, για το Σάββατο αναμένεται ότι ο καιρός από νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει με διαθέσεις άστατου καιρού, νεφώσεις, κατά περιόδους δεν αποκλείεται να δούμε και κάποιες παροδικές, ασθενείς ως επιτοπλίστων βροχές, αλλά και πάντα σε τοπικό επίπεδο, όχι τόσο εκτεταμένες. Μάλιστα θα έχουν και παροδικό χαρακτήρα. Οι βροχές αυτές θα επηρεάσουν κατά περιόδους κυρίως τις δυτικές περιοχές και τις κεντρικές του νησιού, τον νομό Ρεθύμνου και τον νομό Χανίων κυρίως. Το Σάββατο η ένταση των ανέμων στις βόρειες ακτές της Κρήτης θα είναι στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, χωρίς ωστόσο να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Την Κυριακή ο καιρός θα βελτιωθεί παροδικά και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν. Θα έχουμε νεφώσεις οι οποίες κατά τόπους θα είναι αυξημένες, θα σημειώνονται κάποιες παροδικές και πάλι βροχές, δεν έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια οι βροχές της αστάθειας και βέβαια την Κυριακή περιμένουμε ότι αυτές οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους σε αρκετές περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Ιδιαίτερα βέβαια προς τα ορεινά μπορεί να έχουν και μία ένταση και κυρίως στις βόρειες περιοχές. Η επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει με φαινόμενα ακόμη πιο έντονα, αφού οι βροχές θα συνεχιστούν και μάλιστα σε κάποιες περιοχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Εδώ τώρα υπάρχει, αν και μακρινά βέβαια τα προγνωστικά στοιχεία, μία ένταση των καιρικών φαινομένων υπό την μορφή τοπικών αναπτύξεων ή και καταιγίδων που δίνουν μεγαλύτερες εντάσεις βροχής, κάτι που φυσικά χρειάζεται ιδιαίτερης και μεγαλύτερης προσοχής. Και στη συνέχεια για τους βόρειους ανέμους, πιο εξασθενημένοι από τη Δευτέρα, και τη θερμοκρασία όμως να διατηρείται σχεδόν στα ίδια επίπεδα, η μέγιστη κοντά στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Ξεκίνησε να σηκώνει εγκαταλελειμμένα οχήματα από κεντρικούς δρόμους της πόλης των Χανίων η Δημοτική Αρχή. Η διαδικασία ξεκίνησε για σήμερα το μεσημέρι από την οδό Κάπα Μητσοτάκη.
Ξεκίνησε σήμερα η δεύτερη φάση υλοποίησης του σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής των Χανίων για την απομάκρυνση εγκαταλειμμένων οχημάτων από δρόμους της πόλης. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Μιχάλη Κοντζαμιχάλη, η διαδικασία ξεκίνησε αρχικά με την τοποθέτηση ειδοποίησης στο τζάμι των αυτοκινήτων προς ενημέρωση των ιδιοκτητών και μετά από 45 ημέρες γίνεται η απομάκρυνσή τους. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη φάση περισυλλογής εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων. Η πρώτη φάση είχε ξεκινήσει πριν 3 μήνες. Το 90% των ανθρώπων συμμορφώθηκαν με τα χαρτάκια που είχαμε κολλήσει. Τα είχαν πάρει, κάποια λίγα αυτοκίνητα είχαν μείνει, τα περισελέξαμε. Τώρα έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη φάση, ήδη αρχίσαμε και περισυλλέγουμε κάποια αυτοκίνητα. Σίγουρα κάποιος δεν θέλει να χάσει το αυτοκίνητο του έξω από τη γειτονιά του, είναι συναισθηματικά δεμένος ή ό,τι άλλο έχει, αλλά δεν γίνεται όμως και αυτή η κατάντια στην πόλη μας μέσα. Αυτά τα βρώμικα αυτοκίνητα που είναι εστίας μολύσεως να είναι μέσα στην πόλη μας. Θα πρέπει να καταλάβουν, αφού δεν μπορούν να τα απομακρύνουν μόνοι τους, ότι η υπηρεσία θα τα απομακρύνει. Πάντα βάσει νόμιμων διαδικασιών, όπως σας έχω ξαναπεί, χρειάζονται 45 μέρες στα παράνομα και 90 μέρες στα νόμιμα. Έχουμε το χαρτί της ελληνικής αστυνομίας και έτσι έρχεται τώρα η εταιρεία και παίρνει τα αυτοκίνητα αυτά. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου περνάει, ελέγχει αν το αυτοκίνητο είναι εγκαταλειμμένο, τοποθετεί την ειδοποίηση και αν στο προβλεπόμενο χρονικό όριο ο ιδιοκτήτης δεν το απομάκρυνει, αναλαμβάνει τη μετακίνησή του σε μάντρα ο Δήμος. Ήδη η υπηρεσία έχει περάσει, έχει ελέγξει ότι όντως αυτά τα αυτοκίνητα είναι εγκαταλειμμένα και έτσι τα περισυλλέγουν. Δύο εταιρείες έχουν στο Δήμο Χανίων, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και αυτές οι δύο εταιρείες συνεργαζόμαστε και παίρνουν τα αυτοκίνητα. Τέλος, δείχνει να μην έχει το σύριαλ με τον Χιτά Μαρίου και τις έντονες αντιδράσεις που γύρουν οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτή τη φορά, ωστόσο, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τον Χιτά εμφανίζονται αποφασισμένα να δώσουν μία μικρή χρονική παράταση, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εξέβρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης, που θα βάλει τέλος στο πρόβλημα των σκουπιδιών στον Αμορεθύμνο. Μετά την παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα για τον Χιτά Αμαρίου, το προσεχές φθινόπωρο θα γίνει η εκδίκαση στο ΣΤΕ, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία στους τοπικούς φορείς να βρουν μια λύση χωρίς να τυναχτεί στον αέρα ο υφιστάμενος σχεδιασμός. Εάν γίνει η εκδίκαση και όπως μας λέει ο δικηγόρος μας, τα πράγματα είναι δύσκολα, διότι μπορεί να πάρθει μια απόφαση να ξεκινήσουν οι διαδικασίες από την αρχή πάλι για το ΣΥΤΑ. Γι' αυτό θα πρέπει η πολιτεία, εμείς δεν θέλουμε να φέρουμε την πολιτεία αποτελεσμένου γεγονότος. Εμείς από το 2013 είχαμε υποβάλει αυτές τις προτάσεις και ζητούσαμε αυτά τα πράγματα. Θέλουμε λοιπόν να γίνουν αυτά τα πράγματα για το καλό όλων μας. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίου ζητούν οι ηθήνοντες να βάλουν ένα τέλος στην κολλησιεργία και να προχωρήσει επιτέλους η μετατροπή του Χιτά σε Χιτή, όμως παράλληλα να ολοκληρωθεί και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα. Θα ξεκινήσει εδώ και τώρα η διαδικασία για την εξέβρεση νέου χώρου, ο οποίος θα υποδεχτεί μετά από κάποια χρόνια, μετά τον κορεσμό του Χιτή που θα γίνει στο Αρκάδι, τα υπολείμματα του εργοστασίου. Όλα θα κριθούν μέσα στους επόμενους 3 μήνες, καθώς εάν δεν προχωρήσουν οι διαδικασίες, τότε το φθινόπωρο η εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ μπορεί να φέρει δυσάρεστες ανατροπές στην υπόθεση. Εάν την ακτούν όλα στον αέρα, θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Δεν θα έχει πρόβλημα μόνο... θα έχουν πρόβλημα διότι θα γίνει μεγάλη ρύπανση, δεν θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση, να προχωρήσουν εδώ και τώρα αυτά τα πράγματα που ζητάμε. Μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία λαμβάνει στο Ηράκλειο ο Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων, ο οποίος προχωρά στη δημιουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής στήριξης γυναικών μεταναστριών, οι οποίες ζουν στην Κρήτη. Η γραμμή αυτή θα δίνει τη δυνατότητα σε μετανάστριες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την παραμονή τους στο νησί να παίρνουν πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα για το πώς μπορούν να βοηθηθούν. Ένα νέο πρόγραμμα το οποίο φιλοδοξεί να βοηθήσει γυναίκες μετανάστριες οι οποίες βρίσκονται στην Κρήτη θα υλοποιήσει το επόμενο διάστημα ο Σύλλογος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου. Στόχος είναι οι γυναίκες αυτές να μπορούν μέσω ενός τηλεφωνικού αριθμού να πάρουν όσες πληροφορίες χρειάζονται, είτε αν είναι κακοποιημένες, είτε για να έρθουν σε επαφή με υπηρεσίες που έχουν ανάγκη. Θα βοηθηθούν αυτές οι γυναίκες οι οποίες απευθύνονται σε εμάς, σαν φορέας, για να μιλήσουν, να κουβεντιάσουν στη δική τους γλώσσα, να πούν τα προβλήματά τους και να τους δοθούν κατευθύνσεις για το πού θα πάνε. Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που θα έχει το αντικείμενο μια γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μια σύγχυση για το πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα τακτοποιήσει τα παιδιά της, εάν ειδικά είναι κακοποιημένη θα είναι διπλό, που έχει διπλό πρόβλημα και τελικά θα πρέπει να μάθουν
ότι σε αυτή τη χώρα, σε αυτόν τον τόπο που βρέθηκαν, που η τύχη τους έφερε, θα μπορούν να επικοινωνήσουν με ανθρώπους και με φορείς, οι οποίοι θα τους δώσουν μια κατεύθυνση, ακόμα και να θέλουν να γυρίσουν στον τόπο τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και έχει ως στόχο να βοηθήσει αφενός τις γυναίκες οι οποίες βρέθηκαν στη χώρα μας, χωρίς οι ίδιες να γνωρίζουν τίποτα απολύτως για τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Προέρχεται, είναι ένα έργο το οποίο προέρχεται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Έχει να κάνει με την γυναίκα, με τον άνθρωπο, με την οικογένεια, με την κακοποίηση, με πάρα πολλά πράγματα, με την αναβάθμιση των ΜΚΟ στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα που το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτείται από τρεις χώρες, από την Νορβηγία, το Λίχτενστάιν και την Ισλανδία. Διαχειρίζεται κάποια χρήματα για να βοηθήσει την Ελλάδα να ανεβάσει το επίπεδο της κοινωνίας μέσα από διαφορετικούς προσανατολισμούς. Δείτε κυρίες και κύριοι στη συνέχεια του δελτίου μας. Άχρηστο έργο το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στα Γανιά. Σκληρή κριτική από τον Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Σαρή στη Δημοτική Αρχή. Την καλή να απεμπλακεί άμεσα από το έργο. Κατηγορηματικά αντίθεση στη δημιουργία του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στα Χανιά εμφανίζονται τα μέλη της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Πρώτα ο άνθρωπος, τονίζοντας πως πρόκειται ουσιαστικά για μια δομή η οποία δεν θα καταφέρει ποτέ να λειτουργήσει προς όφελος των πολιτών. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν τόσο ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Αρής, όσο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μινάς Βουλγαρίδης και Μπάμπης Κουρούσης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη άμεσης απεμπλοκής της Δημοτικής Αρχής από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου. Την αντίθεση του στη δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στο χώρο του πρώην νοσοκομείου, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της πρώην Δημοτικής Αρχής Κουλάκη, εκφράζει ο συνδυασμός πρωτοβουλία πολιτών πρώτα ο άνθρωπος. Ο επικεφαλής της παράταξης Γιάννης Σαρής τόνισε πως το έργο αυτό και να ολοκληρωθεί θα είναι αδύνατο να λειτουργήσει λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών. Ο κύριος Κουλάκης επέλεξε να κάνει ένα Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου. Το είπαμε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να το αποφύγει διότι δεν το έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτός επέμεινε. Το είπαμε ότι μπορούσε να κάνει μια διαφορετική δομή η οποία να έχει σχέση με τις ανάγκες του κόσμου, όπως είναι βροχοφωνιακή σταθμή, όπως θα ήταν ένας σταθμός παιδικός, ένα ίδρυμα για χρόνιες παθήσεις. Δεν το δέχτηκε. Επέμεινε στην επιλογή του. Το να προβάλλεις και να επιμένεις σε μια λαθεμένη επιλογή, θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι εντελώς απαράδεκτο. Θεωρούμε ότι ακόμα και τώρα μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία και να ξοδευόμαστε ακόμα και ο Δήμος να διερευνήσει τι άλλες δομές μπορεί να γίνουν, τι κόστος θα έχουν για να μπορέσει πραγματικά να καλύψει ανάγκες των πολιτών και όχι ζητήματα εντυπωσιασμού. Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Αρής δήλωσε πως η συγκεκριμένη δομή δεν θα μπορέσει να στελεχωθεί με προσωπικό, ενώ δεν είναι σίγουρο πως ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό θα προλάβει να ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα του ΕΣΠΑ, δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Στο Δήμο Χανίων, ο νόμος ορίζει ότι μπορεί να υπάρχει ένα κέντρο υγείας αστικού τύπου, το οποίο υπάρχει στη Λεωφόρο Σούδας. Επέμεινε. Μπήκε σε πρόγραμμα, μπήκαμε σε έξοδα και βέβαια κάποια στιγμή έμπαινε το ζήτημα της επάνδρωσης και του εξοπλισμού. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε αδιέξοδο, διότι δεν προλαβαίνουμε τις προθεσμίες για τον εξοπλισμό. Και επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά το προσωπικό της συγκεκριμένης δομής, διότι όπως ξέρετε υπάρχει οξύτατο πρόβλημα λόγω της κρίσης σε όλες τις δομές υγείας. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα καλυφθεί η ανάγκη του υπάρχοντος της καινούργιας δομής, στο βαθμό που το ήδη υπάρχον κέντρο υγείας είναι άδειο τελείως από γιατρούς. Δηλαδή υπάρχει ένα 20-πλάσιο σε μέγεθος κτίριο αυτή τη στιγμή, δεν έχει γιατρούς για να λειτουργήσει. Και εμείς δημιουργούμε νέο. Τέλος, ο κύριος Σαρής, πιστεύοντας πως η συγκεκριμένη δομή δεν θα λειτουργούσε προς όφελος των πολιτών, δηλώνει πως η Δημοτική Αρχή πρέπει να απεμπλακεί από το εν λόγω έργο και παράλληλα θα πρέπει να μελετήσει τις ανάγκες της πόλης και να δημιουργήσει νέες δομές κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες θα είναι χρήσιμες προς τους πολίτες. Εάν σταματήσει αυτό, θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει χρήματα πίσω. Θα πρέπει ο Δήμος να επιστρέψει χρήματα πίσω, αλλά αυτά τα χρήματα που θα επιστρέψει θα είναι χρήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν για τις πραγματικές ανάγκες που έχει ο κόσμος. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι τζάμπα τα χρήματα που μας δίνουν οι κουτόφραγκοι και εμείς τα χρησιμοποιούμε για άχρηστα κτίρια. Δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε άλλο ένα κτίριο το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με τις ανάγκες του κόσμου τη στιγμή που περισσεύουν τα κτίρια τα ήδη υπάρχοντα για να καλύψουμε τις ανάγκες.
Εμείς νομίζουμε το δεύτερο και θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στον κόσμο, διότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται, έχει μεγάλη ευαισθησία σε ζητήματα υγείας. Ενημερωτική καμπάνια για θέματα καθαριότητας ξεκινά ο Δήμος Ηρακλείου, ρίχνοντας στη μάχη δύο άκρως ενδιαφέροντα βιντεάκια. Τα σποτάκια παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε από τον αρμόδιο για θέματα καθαριότητας αντιδήμαρχο Γιάννη Ρασούλη. Τεράστιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου τους τελευταίους μήνες με τις ανεξέλεκτες κομματερές. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και αρκετό καιρό το τμήμα καθαριότητας σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου μαζεύει κάθε εβδομάδα περίπου 200 τόνους απορρίμματα από ανεξέλεκτες μικρές χωματερές. Είτε αυτά είναι μπάζα, είτε είναι κλαδιά από κλαδέματα, είτε είναι ακόμα και ογκώδη υλικά. Και μέσα στον αστικό ιστό του Ηρακλείου κλαδεύουν, αφήνουν στους κάδους τα κλαδιά τους. Εμείς σε συνεργασία, η υπηρεσία καθαριότητας έχει μια συγκεκριμένη δυνατότητα. Καθημερινά υπάρχει ένα συνεργείο με ένα τσαπάκι και δύο φορτηγά που κάνει την αποκομιδή των βαρέων αντικειμένων και των κλαδιών και των μπάζων. Σε συνεργασία όμως με την τεχνική υπηρεσία κάθε εβδομάδα, μία έως δύο φορές, κάνουμε αυτή την επιχείρηση με δύο τσαπάκια και με έξι φορτηγά. Και πραγματικά σας λέω ότι μπορεί οι Ηρακλειώτες να βλέπουν να υπάρχουν παντού κλαδιά. Εμείς καθημερινά μαζεύουμε τόνους, μαζεύουμε πάρα πολλά φορτηγά. Οι χωματερές ξεκινάνε από τον Καρτερό και τελειώνουν στην Καρκαδιώτισσα. Σας λέω ειλικρινά, αυτό δεν το έχω ξαναδεί, τουλάχιστον φέτος. Είναι πρωτοφανές να μαζεύουμε 30 έως 40 φορτηγά τη βδομάδα. Σημαίνει, εγώ το λέω αυτό, πάνω από 200 τόνους και είναι. Ξεκινάμε από τα κλαδιά, από τα μπάζα, από τα αδρανείς υλικά, μπάζα που λέμε, στρώματα, κάτι που βάσει του κανονισμού καθαριότητας δεν επιτρέπεται. Σύμφωνα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, η καθαριότητα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Αυτό που περιμένει το τμήμα καθαριότητας είναι 90 εργαζόμενοι με πεντάμινες συμβάσεις, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις και σε περιοχές εκτός των τυχών. Η καθαριότητα στο κέντρο εκτιμώ ότι έχει βελτιωθεί πολύ. Όμως με τις αντίξωες συνθήκες που έχουμε να κάνουμε, που έχει σχέση με το προσωπικό, έχουμε ένα θέμα στον οδοκαθαρισμό στις περιφερειακές περιοχές γύρω από το Ηράκλειο και στους οικισμούς. Αυτό είπαμε και το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν θα έρθουν οι καινούργιοι συμβασιούχοι θα βελτιωθεί και αυτό πολύ περισσότερο. Η καθαριότητα όμως του Δήμου, από εκεί και πέρα, μετά τις 8-9 η ώρα που εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας, ή επαφίεται στους δημότες του Ηρακλείου. Από εκεί δεν δέχομαι ότι η υπηρεσία έχει κάποια ευθύνη. Το τμήμα καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου δημιούργησε δύο τηλεοπτικά σποτ, τα οποία αφενός το ένα αναφέρεται στην ανακύκλωση και αφετέρου το δεύτερο στους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες για να βοηθήσουν και οι ίδιοι από την πλευρά τους για να υπάρξει μια πόλη καθαρή. Και η καθαριότητα δεν είναι μονάχα αρμοδιότητα του Δήμου Ηρακλείου ή γενικά των φορέων του κράτους. Είναι από τους λίγους τομείς όπου είναι θέμα επιβίωσης, θα έλεγα, η συμμετοχή συνειδητή των πολιτών. Εάν η κόρη μου βλέπει ότι εγώ πετάω τη γόπα κάτω, αυτή όταν θα φάει τη καραμέλα της θα πετάξει το χαρτί κάτω. Και εκεί γι' αυτό κάναμε τα σποτάκια, γι' αυτό θα αρχίσουμε και εκστρατείες στα σχολεία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου, στο ύψος του Πλατανίου. Στο συμβάν ενεπλάκησαν συνολικά 3 οχήματα, ωστόσο ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα σοβαρός τραυματισμός. Άγιο είχαν οι επιβαίνοντες των τριών αυτοκινήτων που συγκρούστηκαν σφοδρά το πρωί σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου. Το τροχαίο συνέβη γύρω στις 11.30 στο πλατάνι της Ούδας, όταν δύο από τα γιοταχή αυτοκίνητα που κινούνταν στο δρόμο συγκρούστηκαν πλαγιομεταπικά και το τρίτο, ένα ασημιαγροτικό, προφανώς προσπαθώντας να αποφύγει τη σύγκρουση, ανετράπη. Οι επιβαίνοντες στα τρία οχήματα στάθηκαν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους, καθώς τραυματίστηκαν πολύ ελαφρά. Στο σημείο έσπευσαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έκλεισε το ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού με αποτέλεσμα να σημειωθεί μποτιλιάρισμα. Σε κινητοποίηση ενάντια των μνημονίων και των πολιτικών που ακολουθεί η νέα κυβέρνηση, κατέρχονται τα μέλη του ΠΑΜΕ και άλλων εργατικών και συνδικαλιστικών φορέων των Χανίων. Οι κινητοποίησεις θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη εβδομάδα και κορυφώνονται με αποκλεισμό της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.
Την αντίδρασή τους στα νέα οικονομικά μέτρα που προβλέπεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση εκφράζουν για μία ακόμη φορά μέλη του ΠΑΜΕ, φορείς αλλά και συλλογικότητες της πόλης. Το ΠΑΜΕ απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να συμμετέχει στις δράσεις του, με την πρώτη κινητοποίηση να γίνεται αύριο στις 10 το πρωί στην εφορία, ενώ για το απόγευμα της Πέμπτης στις 7 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην πλατεία νέων καταστημάτων. Δεν κάνουμε πίσω από τις ανάγκες μας. Διεκδικούμε να παρθούν πίσω όλοι οι αντεργατικοί, λαϊκοί, αντιλαϊκοί νόμοι του προηγούμενου διαστήματος. Οι σύγχρονες ανάγκες, οι δικές μας και των οικογενειών μας, επιβάλλουν να βγούμε μπροστά στο δρόμο διεκδικώντας τον πλούτο που παράγουμε. Μέσα σε 3 μήνες, όχι μόνο πήρε πίσω όλες τις προεκλογικές εξαγγελίες για τους μικρούς εμπόρους και αυταπασχολούμενους, αλλά έρχεται να επιβάλλει νέους αβάσταχτους φόρους. Αύξηση του ΦΠΑ, έκτακτη εισφορά, νέα περαίωση και τόσα άλλα. Διατηρώντας όμως όλους τους μνημονιακούς νόμους που μας έχουν ματώσει μέχρι σήμερα. Μπόρεσε και βρήκε χρόνο η αριστερή κυβέρνηση να υπογράψει τετράμινη παράταση του μνημονίου, να στραγγίξει τις τσέπες μας μέχρι το τελευταίο ευρώ. Έγκαιρα προειδοποιήσαμε και αποκαλύψαμε στους αγρότες και στους κτηνοτρόπους τις συνέπειες από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και από τη φοροπηκτική πολιτική της κυβέρνησης. Σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, σαλπίζουμε κάλεσμα αντίστασης της μικροσμεσαίας αγροτιάς για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων της. Δυστυχώς θα μας εφορολογήσει με 13% και 27,5% για τον επόμενο χρόνο. Ενάντια στη μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης, τάσεται και ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων, θέλοντας να υποστηρίξει τη σύγχρονη εργαζόμενη και όχι μόνο γυναίκα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εκτός όλων των άλλων, με νόμους Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει υποξηθεί σε μεγάλο βαθμό η μητρότητα. Έχουν δεχτεί μεγάλα χτυπήματα στο ασφαλιστικό και το συνδεξιδοτικό, ενώ η φοροφέμαξη της λαϊκής οικογένειας συνεχίζεται. Η μόνη έντιμη λύση για κάθε εργαζόμενο είναι η υπεράσπιση των σύγχρονων δικαιωμάτων του. Οι μέρες καινοτομίας για νέους αγρότες οργανώνονται στο Ηράκλειο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε σήμερα, ενώ η δεύτερη συνάντηση θα ακολουθήσει την ερχόμενη Κυριακή στο Πολύκεντρο στην περιοχή της Παλιάς Λαχαναγοράς. Οι εκδηλώσεις καινοτομία και τεχνολογία στον αγροτικό τομέα είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου που έχει στόχο να φέρει κοντά γεωργούς, γεωπόνους με παραγωγούς, προγραμματιστές, designer αλλά και τεχνικούς πληροφορικής προκειμένου να δημιουργήσουν προϊόντα τα οποία έχουν ανάγκη οι αγρότες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι ιδέες αλλά και τεχνολογίες τέτοιες που μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες για να έχουν μια καλύτερη παραγωγή, να παρακολουθούν την παραγωγή τους από μακριά ή να δημιουργήσουν ακόμα και μακέτες ή υλικά συσκευασίας για τα προϊόντα τους. Φέρνουμε κοντά αγρότες και γεωπόνους μαζί με μηχανικούς πληροφορικής, designer και άτομα που μπορούν τεχνικά να δημιουργήσουν μακέτες και αντικείμενα. Ο στόχος είναι να φτιάξουμε συσκευές οι οποίες θα βοηθάνε τον αγρότη να κερδίσει σε διάφορους τομείς της δουλειάς του, δηλαδή να έχει λιγότερο κόστος, να έχει καλύτερη ποιότητα προϊόντος, να μπορεί να χειριστεί καλύτερα τα θέματα ασφάλειας που μπορεί να έχει στο χωράφι του. Ο τελικός στόχος της τριμερίδας είναι να δημιουργήσουμε κάποιες συσκευές οι οποίες θα λειτουργούν, έστω και αν είναι σε πρωτότυπη μορφή και θα δείχνουν απλά μια βασική λειτουργία. Από εκεί και μετά μπορεί να τις πάρει μια εταιρεία και να τις αναλάβει, να τις κάνει προϊόν, αν ενδιαφέρει. Η πρώτη συνάντηση έγινε σήμερα στο χώρο του Πολυκέντρου που βρίσκεται στην Παλιά Λαχαναγορά του Δήμου Ηρακλείου, ενώ θα ακολουθήσει μία ακόμα συνάντηση την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα. Αυτό που κάνει η τεχνολογία και δεν το έχει υπόψη του ο κόσμος είναι ότι μπορεί να αυξήσει, σαν να λέμε, τις αισθήσεις του ανθρώπου. Δηλαδή, σχηματικά να το πω, δηλαδή μπορείς να έχεις άπειρη μνήμη σαν άνθρωπος ή μπορεί να έχεις αυτιά που ακούνε πάρα πολύ μακριά, γιατί μπορείς να ενώσεις περιοχές με άλλα μέρη του κόσμου. Οπότε αυτό που εμείς κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους αισθητήρες με εφαρμογή στον αγροτικό τομέα. Αυτή την εφαρμογή τη βρίσκουμε μαζί με τους αγρότες, αντί να φανταστούμε εμείς μόνοι μας τι θα θέλαμε και τι φανταζόμαστε ότι αξίζει τον κόπο. Καλύτερα να μας το πει κάποιος που ξέρει. Σε ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η κακοποίηση των γυναικών στη χώρα μας. Όλες οι πτυχές αλλά και οι προεκτάσεις αυτού του καυτού προβλήματος αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο Εσπερίδας που οργανώνεται την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στα Χανιά, στο κέντρο αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Μία αρκετά σημαντική Εσπερίδα που έχει σχέση με τη βία κατά των γυναικών θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα στο κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας της Δημοτικής Αρχής Χανίων με την ελληνική αστυνομία. Η οποία έχει ως στόχο να προσεγγίσει το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών, τη σοβαρότερη μορφή απαξίωση
της γυναικείας αξιοπρέπειας υπό το πρίσμα ψυχολογικών, κοινωνιολογικών και νομικών αναλύσεων. Ειδικότερα σκοπός της δράσης είναι η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για τη λειτουργία του παραπάνω ξενώνα, η εγκαθίδρυση παραπέρα διαϋπηρεσιακής διαχείρισης του εγκληματολογικού φαινομένου και τέλος ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον κύριο Δασκαλάκη, και στα Χανιά υπάρχουν περιστατικά βίας κατά γυναικών, με δύο από αυτές τις περιπτώσεις να φιλοξενούνται στο ξενώνα του Δήμου. Υπάρχουν περιστατικά και μάλιστα έχουμε και τώρα στο ξενώνα Χανίων, από ό,τι μας ενημέρωσε εδώ ο Αντιδήμαρχος, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα της φιλοξενίας μέσα, ακόμα και με τα παιδιά τους, πρέπει να το πούμε έτσι. Υπάρχει η πρόνοια να υπάρχουν και τα παιδιά μαζί με τις μητέρες τους. Υπάρχουν περιπτώσεις και στα Χανιά. Τώρα βέβαια είμαστε στο στάδιο αυτή της περισσότερο ενημέρωσης, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ειδικός ξενώνας φιλοξενίας τέτοιων περιστατικών. Θα φτιάξουμε και ένα συνεργείων που θα αφορά τη συνεργασία της αστυνομίας και του συγκεκριμένου ξενώνα, έτσι ώστε να είναι καλύτερη η αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών. Μάλιστα, ο κ. Δασκαλάκης δεν παρέλειψε να δώσει και το μήνυμά του προς όλες τις γυναίκες όσον αφορά την κακοποίηση. Δεν θα πρέπει να φοβόνται, θα πρέπει να το δουν το θέμα, να το αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν ειδικοί εκπαιδευμένοι και αστυνομικοί, αλλά και στη μεριά του ξενώνα υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα, μπορούν να βοηθήσουν, να το λύσουν και έτσι ώστε να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Η Εσπερίδα θα γίνει τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6.30 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Τουρισμός και πρωτογενής τομέας μέσω ανάπτυξης και καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το θέμα σχετικής ημερίδας που οργανώνεται στα Χανιά. Η ημερίδα θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Πόρτο Πλατανιάς αύριο Σάββατο στις 8 το απόγευμα. Να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις. Θα μας δει ευκαιρία συνεργασία με το ΜΑΕΧΗ, με το Ινστιτούτο, το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, να γίνει μια πάρα πολύ σημαντική, θα έλεγα, παρουσίαση κάποιων δεδομένων τα οποία είναι πρωτογενή και έχουν λυθεί το τελευταίο διάστημα, που δείχνουν την εξέλιξη στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά να δούμε και το θέμα της όσο δυνατόν ευρύτερης διασύνδεσης πρωτογενή τομέα και βέβαια της καινοτομίας που υπάρχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι προοπτικές όσον αφορά τη συμβολή των του πρωτογενή τομέα είναι τρομακτικές, ιδιότερα με τα ποιοτικά προϊόντα, με τις θρεπευτικές ιδιότητες των προϊόντων αυτών, καθώς επίσης και με τα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά, τα οποία έχουν μια μεγάλη δυναμική και στην κατανάλωση, αλλά και στη χρήση ευρύτερα. Το ΕΑΠ προτίθεται σε συνεργασία με το ΜΑΗΧ και με το Δήμο Πλατανιά να διοργανώσει, εκτός από τα ήδη υπάρχοντα τμήματα που έχει στο Δήμο Πλατανιά, ένα μεταπτυχιακό εξειδικευμένο τμήμα, το οποίο πιστεύω θα είναι και θα πρωτοστατεί τόσο Παγκρήτη όσο και πανελλαδικά. Πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα τη λέξη παράγω. Παράγω σε όλα τα επίπεδα. Παράγω στον πρωτογενή τομέα, παράγω στον δευτερογενή τομέα. Διότι δυστυχώς η χώρα έμαθε σε πράγματα να εισάγουμε έστω και τα πιο απλά προϊόντα. Οπότε προς το πάνω θα μείνω εδώ. Θα πω ότι είναι πολύ σημαντική. Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει πάντα σε τέτοιες δραστηριότητες και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε μαθήματα καινοτομίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τους μάνατζερς για να μπορούν να παράγουν αποτελεσματικά και να διανύμουν το προϊόν στην αγορά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.